Καλωσορίζουμε στη σημερινή κινητοποίηση τους απεργούς, τους συναδέλφους ταξιτζίδες που παλεύουν για τα δικά τους αιτήματα. Αιτήματα που συνθλίβονται από τις πολιτικές των κυβερνήσεων με το νέο φορολογικό που τους τσακίζει. Την ίδια στιγμή που οι τραπεζίτες έχουν 2,9 δις το πρώτο 9μηνο του 2023 κέρδη, που οι εφοπλιστές δεν φορολογούνται, που οι τράπεζες πληρώνουν με αναβαλλόμενο φόρο, δηλαδή ποτέ. Την ίδια στιγμή που 140 επιχειρήσεις στο χρηματιστήριο έχουν κέρδη όσο το μισό ΑΕΠ της χώρας, την ίδια στιγμή βάζουν τεκμήριο στους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες, αγροτοκτηνοτρόφους, ταξιτζίδες, ψαράδες. Θέλουν λεφτά για τα ταμεία τους, θέλουν λεφτά για να μπουκώσουν τους μεγάλους ομίλους με κέρδη, λεφτά που θα προέρχονται από μας. Στην ίδια λογική κινούνται και τώρα που παίρνουν τα σπίτια του λαού, ακριβώς για να δυναμώσουν αυτή την κερδοφορία των τραπεζών. Δεν θα τους το επιτρέψουμε. Είμαστε σήμερα εδώ σε παράσταση διαμαρτυρίας να σταματήσουμε έξωση συναδέλφου μας. Είμαστε όλοι εδώ, συνεχίζουμε. Σήμερα είναι αυτός ο συνάδελφος, αύριο θα είναι άλλος, μεθαύριο άλλος. Δεν θα σταματήσουν αν δεν τους σταματήσουμε. Σε καμία περίπτωση δεν θα επιτρέψουμε να προχωρήσουν στην έξωση της οικογένειας από το σπίτι. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς δεν πρέπει να είμαστε και θα είμαστε σε διαρκή ετοιμότητα, σε επαγρύπνηση, όποτε και αν χρειαστεί, όποτε και αν τολμήσουν να προχωρήσουν στους σχεδιασμούς τους, θα μας βρουν απέναντι πολύ πιο πολλούς, πολύ πιο οργανωμένους, πολύ πιο αποφασισμένους, πολύ πιο μαχητικούς. Δεν θα επιτρέψουμε την έξωση της λαϊκής οικογένειας από το σπίτι και καλούμε σε αυτή την κατεύθυνση το γιαννιώτικο λαό να συστρατευτεί μαζί μας. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη σε όλους. Απ' του λαού το ποιος, τα σπίτια του λαού, τα σώσει όλα.